Αλλάζοντας εντελώς περιβάλλον, ελάτε να βρούμε την Υφυπουργό Παιδείας, κυρίες και την Υφυπουργό Υγείας, με συγχωρείτε, την κυρία Ζωή Ράπτη, η οποία είναι στη σύνδεσή μας. Γεια σας, κυρία Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Ράπτη. Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Ο Δημήτρης Τάκης και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι επίσης εδώ στην κουβέντα μας. Καλή εβδομάδα και στους δυο σας. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να ζητήσουμε από την κυρία Ράπτη καταρχάς να μας κάνει μια πρώτη τοποθέτηση για την ιστορία των μεταλλάξεων. Γιατί είδαμε και τις ανακοινώσεις χθες, κυρία Ράπτη. Φαίνεται ότι έχουμε ήδη δεκάδες κρούσματα στη χώρα μας που συνδέονται με τη μεταλλαγμένα στελέχη του ιού. Και να δούμε καταρχάς βάσει των στοιχείων που έχουμε, τι ξέρουμε για αυτές τις μεταλλάξεις. Καθιστούν τον ιό πιο μεταδοτικό? Καταρχήν να πούμε ότι στο Σαββατοκύριακο μέσα είχαμε περίπου 25 με 26 περιπτώσεις τέτοιων μεταλλάξεων που έχουν καταγραφεί. Το Υπουργείο Υγείας εκείνο το οποίο κάνει είναι ότι σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης της Υγείας δημιουργεί ένα δίκτυο. Ένα δίκτυο για την ανταλλαγή των πληροφοριών, ούτως ώστε να υπάρχει πολύ σημαντική και συστηματική καταγραφή αυτών των μεταλλάξεων και στη συνέχεια να μπορεί μετά από αξιολόγηση και από την Επιτροπή βεβαίως Λοιμοξιολόγων να δύναται η κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις στοχεύοντας στην συγκεκριμένη έρευνα για το πού υπάρχουν αυτές οι μεταλλάξεις, σε ποιες πληθυσμιακές ομάδες. Ο φόβος σας ποιος είναι, ότι μπορεί να έχει προχωρήσει στην κοινότητα, λέτε, περισσότερο από αυτό που βλέπουμε τώρα? Για την ώρα όχι τόσο πολύ στη χώρα μας, όχι. Η ανησυχία γενικότερα για αυτές τις μεταλλάξεις... Γίνονται, ναι, σωστά. Ναι. Όχι, άλλο γίνονται όμως, πρέπει να το πούμε. Γίνεται καθημερινός έλεγχος, ναι. Και ξέρετε, σε αυτό το κομμάτι θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο και η Ακαδημία Αθηνών και συγκεκριμένα το Ίδρυμα των Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο θα συμμετάσχει με συγκεκριμένο ρόλο στην καταγραφή αυτών των δεδομένων. Να σταματήσει κάτι τέτοιο, κυρία Υπουργέ, το ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Γιατί από τη στιγμή που αρχίζει να κυκλοφορεί παγκοσμίως, μοιραία θα έρθει και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι αν έχει αποδειχθεί αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη επικινδυνότητα αυτών των μεταλλάξεων. Γιατί είναι τρεις οι μεταλλάξεις, δεν είναι μία. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα δεδομένα, το εμβόλιο της Pfizer, όπως τουλάχιστον ακούμε από τους επιστήμονες, αντιμετωπίζει και μεταλλάξεις. Για το ποιες μεταλλάξεις είναι, τι διαφορετικότητα έχουν μεταξύ τους, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα αυτή τη στιγμή καταγράφει αυτές τις μεταλλάξεις. Είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά τα επιστημονικά δεδομένα είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνηθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη, και αυτό ακριβώς θα κάνει το δίκτυο, όπως σας είπα προηγουμένως. Θα επικοινωνήσει την πληροφορία, θα λαμβάνει τις καταγραφές από τα κράτη-μέλη. Μάλιστα. Και στη συνέχεια θα υπάρχει συντονισμός στην αντιμετώπιση της. Μιας και αναφερθήκατε και στην ιστορία των εμβολίων, βλέπουμε ότι η διαδικασία των εμβολιασμών και η παραδόση κυρίως των εμβολίων σε όλες τις χώρες και στη δική μας προφανώς είναι εκτός πια χρονοδιαγράμματος, κυρία Υπουργέ, και θέλω να ρωτήσω αν πρέπει να αναθεωρήσουμε και εμείς το σχέδιό μας τώρα που οι παρτίδες των εμβολίων καθυστερούν περισσότερο από όσο περιμέναμε. Κοιτάξτε, για την ώρα στη χώρα μας οι εμβολιασμοί βαίνουν με ταχύς ρυθμούς και υπολογίζουμε μέσα στον Μάρτιο να έχουμε εμβολιάσει, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας που είναι αρμόδιος για τους εμβολιασμούς, περίπου 1,5 εκατομμύριο συνελληνές μας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έτσι μια ταχύτητα στον εμβολιασμό, παρά το ότι πράγματι υπάρχουν και θα υπάρξουν καθυστερήσεις, τουλάχιστον όπως ακούμε από και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζητούμενο είναι, και αυτό το έθεσε ο Πρωθυπουργός στο Συμβούλιο των Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρέπει οι εταιρείες να πιεστούν ούτως ώστε να είναι ακριβείς στις παραδόσεις τους και στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν ήδη συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή η συμφωνία που έγινε, η κεντρική συμφωνία που έγινε με κάθε μία εταιρεία, ήταν ακριβώς για να ληφθούν μεγάλες ποσότητες στις σωστές παραδόσεις. Πάμε και στους συναδέλφους να σας ρωτήσουν. Ελάτε, παιδιά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γύρω στις 158.000. Είδαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διάθεση από τους πολίτες να εγγραφούν για το εμβόλιο, είτε μέσω της άλλης συνταγής, είτε μέσω των SMB. Μπορείτε να μας πείτε πόσα εμβόλια υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, για να ξέρουμε τι θα εμβολιαστεί σε σχέση με όλο αυτό το μεγάλο όγκο πολιτών που δηλώνουν ότι θέλουν να κάνουν το εμβόλιο? Γιατί αφού έχουν εμβολιαστεί 158.000, βάλτε το αυτό επί 2 για όσους θα πάρουν και τη δεύτερη δόση, τι μένει από εμβόλια?
Εμείς καταρχήν υπολογίζουμε να μπορούμε να εμβολιάσουμε περίπου 20.000 συμπολίτες μας την ημέρα για να φτάσουμε στο νούμερο που είπα προηγουμένως του 1,5 εκατομμυρίου μέσα στο μήνα Μάρτιο. Άρα αυτά τα εμβόλια υπάρχουν. Και βεβαίως αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι θέλουν να εμβολιαστούν, πολύ σωστά το είπατε, αυξάνονται σε αριθμό. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μου χαρτοφυλάκιο, που είναι οι δομές ψυχικής υγείας, πάνω από το 77% και των κλειστών δομών επιθυμούν να εμβολιαστούν. Και το λέω αυτό γιατί είναι καθημερινά αυξανόμενη η ζήτηση του εμβολιασμού και αυτό είναι κάτι ελπιδοφόρο. Αριθμό εμβολίων που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα, το ξέρετε? Μπορείτε να μας τον πείτε ποιος είναι? Εγώ δεν το ξέρω ακριβώς τον αριθμό που σήμερα διαθέτουμε. Ξέρω όμως ότι δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση λόγω μη καταγραφής και μη διάθεσης. Λέτε πάντως ότι θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμένους μέχρι το τέλος Μαρτίου. Μάλιστα. Και για αυτά τα ραντεβού τα οποία έχουν προγραμματιστεί, υπάρχουν τα εμβόλια. Βαγγέλη. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω πώς βγαίνει το 1,5 εκατομμύριο, αλλά η κυρία Υπουργός, καλημέρα κυρία Υπουργέ, φαντάζομαι ότι γνωρίζει πολύ καλύτερα τα στοιχεία από όλους εμάς. Καλό είναι κάποια στιγμή να δοθούν απολύτως στη δημοσιότητα. Θέλω όμως να ρωτήσω δύο συγκεκριμένα πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό το οποίο διάβασα, κυρία Υπουργέ, ότι σκέφτεστε ως κυβέρνηση να βάλετε πρόστιμο στους μαθητές που τελειώνουν το σχολείο και δεν πάνε κατευθείαν σπίτι? Άλλαξε αυτό, ρε. Θα μας διαψεύσετε δηλαδή και τη θρηλυκή κοπάνα μας? Το ένα είναι αυτό. Το αντιμετωπίζω ως χιούμορ, γιατί δεν θέλω να το δω ως σοβαρό. Mm-hmm. Γιατί αν είναι όντως μια σκέψη της κυβέρνησης. Κάτσε μια και το λες να το απαντήσει. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πριν πας στο δεύτερο ερώτημα. Περίμενε, να απαντήσει πρώτα σε αυτό. Εγώ δεν έχω ακούσει, καμία τέτοια σκέψη της κυβέρνησης. Αγαπητέ Ευάγγελε, δεν έχω ακούσει καμία τέτοια σκέψη της κυβέρνησης και νομίζω ότι αυτό, ακόμα κι αν ήταν σε ένα νοσηρό νου, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί. Μάλιστα. Βαγγέλη, έλα, Βαγγέλη. Πάμε στο δεύτερο. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι, άκουσα ότι υπάρχει μία σκέψη επίσης ή ένα πρόγραμμα όσον αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού, άρα να μπορώ να πάω το καλοκαίρι λίγο στην Άνδρο, λίγο στην Άξο, λίγο στα νησιά μου. Αλήθεια? Θα έχω προλάβει δηλαδή να εμβολιαστώ? Γιατί αν δεν έχω προλάβει να εμβολιαστώ, μου λέτε με παράβαση των μέτρων ότι πρέπει να κάτσω στο σπίτι μου. Δεν ισχύει, ή το ένα ή το άλλο. Εκείνο το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός στη σύνοδο στην οποία παρέστη ήταν ότι ζήτησε μαζί με άλλους ηγέτες ακριβώς να προχωρήσει ταχύτατα η διαδικασία έγκρισης των νέων εμβολίων. Και το λέω αυτό γιατί το νέο εμβόλιο της Οξφόρδης, το λεγόμενο, σε συνεργασία με την AstraZeneca, είναι πρώτον πυλών. Έχει κάνει αίτηση για να πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το ζητούμενο είναι ακριβώς να ολοκληρωθεί αυτή η έγκριση, να μην υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και πολύ σύντομα να έρθει και στη χώρα μας. Άρα, απαντώντας το ερώτημά σας, σας αναφέρω ότι ερχόμενο και αυτό το εμβόλιο γεμίζει η φαρέτρα μας με εμβόλια και ακόμα θα ακολουθήσουν τουλάχιστον άλλα δύο. Επομένως, θα πας διακοπές, Βαγγέλη. Εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Λοιπόν, σε βλέπω στην Άνδρο σύντομα. Ο Βαγγέλης βιάζεται από τώρα για το καλοκαίρι. Δεν ξέρω ότι έχουμε ακόμα Γενάρη. Μα, Βαγγέλη μου, καλά σου λέει. Δηλαδή, το μυαλό σου έχει φύγει εδώ. Κοιτάμε να δουλέψουμε για να πάμε διακοπές. Το μυαλό μου είναι σε μια παραλία στη Σύγχρονη και κρύο. Τα παιδιά πριν αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια. Εν τω μεταξύ, να ακούσουμε μια κουβέντα και από την Υπουργό. Χθες γνωστοποίησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, ότι ο γιος του, ένας από τους δύο γιους του, νόσησε από κορονοϊό. Ευχήθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προφανώς, κυρία Ράπτη, να περάσει αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια κουβέντα. Προφανώς να ευχηθώ περαστικά στο παιδί. Ελπίζω και όπως όλα τα παιδιά να το περάσουν έτσι ελαφρά και μακάρι να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Έχω δει πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν συμπτώματα. Και βεβαίως να μην υπάρχει και αντίστοιχη μετάδοση στην υπόλοιπη οικογένεια. Ναι, προς το παρόν ευτυχώς πάνε όλα καλά. Ευτυχώς, ναι. Τα παιδιά θα παραμείνουν μαζί μας ούτως και ή άλλως. Δημήτρη, είχαμε και μία αντίστοιχη ανάρτηση και από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, από τον κύριο Εξαδάκτυλο, με τον οποίο συνομιλήσαμε και εμείς χθες το βράδυ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει το μυαλό του από πού μπορεί να έχει νοσήσει και αυτό, ξέρεις, ειδικά για έναν γιατρό, είναι σε ταλαιπωρεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή, και οι γιατροί, παιδιά, είναι και στην πρώτη γραμμή, έτσι, συνεχώς. Επομένως, είναι αυτό που λέμε ότι ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Βέβαια, ασφαλώς έτσι. Λοιπόν, μένετε μαζί μας, συνάδελφοι, Δημήτρη, Βαγγέλη. Ελάτε, κυρία Ράπτη, για να ολοκληρώσουμε. Ναι, για να ολοκληρώσουμε, να πω και για το κομμάτι του χαρτοφυλακίου που αφορά στην ψυχική υγεία, ότι το
κάτω φυλάκιο αυτό και κυρίως τα ζητήματα ψυχικής υγείας θα απασχολήσουν και θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα την διεθνή και την παγκόσμια κοινότητα. Και βεβαίως υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στα σκαριά, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το EU for Health, το οποίο χρηματοδοτεί και θα χρηματοδοτήσει δράσεις ψυχικής υγείας, γιατί καταγράφονται διεθνώς αυξανόμενα προβλήματα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και ελπίζω στην επόμενη φορά που θα βρεθούμε να μιλήσουμε αναλυτικά. Να είστε καλά, κύριε Ραπτή. Καλημέρα σας.